καημένο μεγάλε. Ιστορία μου όμορφη, η ζωής μου φινάλε. Αχ, έρωτα μου, έρωτα μου. Λοιπόν, σήμερα θα ευχαριστηθείτε λαϊκό, ελληνικό, ερωτικό τραγούδι. Έτσι. Με όλους τους τρόπους. Δόξα. Και από τον ψηλό απέναντι και από το μορφόπεδο με την ωραία φωνή από εκεί. Έτσι, που τρώει τώρα, πείτε μου, πόσο ερωτικός τραγουδιστής τρώει γλυφιντούρη καρδούλα. Ρε Γιώργο, μας δουλεύεις. Γιώργο, Γιώργο, Λιανός. Έλα. Καλά, ρε. Σε πουλάω τόση ώρα ερωτικό τραγουδιστή και δεν μπορεί να ακούει τίποτα. Δεν μπορεί να τρως. Κάνει κρατσακούρτσα. Ναι, με το γλυφιτζούρι το κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να είναι καλά ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ποιος το έχει πρωτοποιεί αυτό το τραγούδι? Ο Κόλλιας. Εγώ από το Χριστοδηλόπουλο για το έχω ακούσει. Μακάρο. Εγώ από το Μακάρο, ναι. Ο Κόλλιας είναι αυτό. Ο πρώτος, ποιος είναι? Ρε ψηλέ, εσύ θα ξέρεις. Τι είπε, δεν τον ακούει εκεί κάτω που είναι. Κόλλιας. Σωστά το είπες, Γρηγόρη. Ο Κώστας Κόλλιας, όχι ο Γιάννης. Ρε Γρηγόρη, πραγματικά μόνο εκείνη τη εποχή τα τραγούδια ξέρεις τόσο καλά. Καλά, το καταλαβαίνω. Εσύ δεν τα ακούγε ενώ σε έτσι. Και εμένα. Και τα ακούω ακόμα, είναι τραγουδάρα αυτό. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν. Ερωτικό προφιτερόλ σήμερα. Τρελαίνομαι. Αισθάνεσαι για μένα. Τα εδί. Εδώ. Δοκίμασα, δεν υπάρχει. Εφαγές. Είναι ταξίδι. Ταξίδι στο άλλο. Έχω, μου έχει πέσει το ζάχαρο σήμερα. Προφιτερόλ, μασίφ. Προφιτερόλ, θα σας πω όλα τα μυστικά. Δοκιμάστε το. Και με λευκή σοκολάτα εκεί πέρα και με μαύρη και με εδώ με αμύγδαλα και τρελαίνομαι. Μωρέ, εγώ ξέρεις τι θέλω. Πες να μου βάλεις ένα μπολάκι ένα και από πάνω πιο πολύ σοκολάτα. Γιατί από τον προφιτερόλ τη σοκολάτα θέλω. Έγινε. Μισό τώρα για να ξεκινήσω. Έχω και εγώ τα ψυχολογικά μου. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει το σου. Όλα αυτή τη διατάρα, παιδί μου. Και εδώ το μικρό. Θα το βάλεις εδώ. Όχι, αυτό είναι καπέλο. Αγάπη μου, μικρό τσόκο. Ένα. Ένα μόνο, only one. One με πολύ τσόκολα. Ό,τι πει ο έρωτας. Εδώ. Εδώ, σοκολάτα, εδώ σου έχω έτοιμη, λιωμένη, λέω, θα μου ζητήσει. Εννοείται, αφού με ξέρεις πια. Βάλουμε και εμένα δύο εδώ. Με χαλούμισα. Άντι, σου ζητάω να με σκιάσω από πάση. Είναι πολύ όμορφη. Τζίνι και το τζίνι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να πούμε όλα τα μυστικά για το σωστό προφιτερόλ. Έχω εδώ πέρα μια κατσαρολίτσα, την έχω ανάψει σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Θα το κλείσω και θα ρίξω. Εσύ έχεις βάλει και από μέσα σοκολάτα. Ναι. Είναι απογείωση. Αγάπη. Μπράβο. Ερωτικό, είπαμε. Μικρό παιδί, αλλά θα μοτρυγώ. Λοιπόν, γαλατάκι μέσα στην κατσαρόλα. Νεράκι μέσα στην κατσαρόλα επίσης. Ευτυχώς στην κατσαρόλα δεν την είχες κάνει μπουρλότο όπως θες. Ζαχαρίτσα μέσα. Πολύ ωραία, αρέσει, Ιδονή το γλυκό. Ιδονή. Ερωτική ιδονή. Έτσι θα το πω σήμερα. Ερωτική ιδονή. Ζαχαρίτσα έβαλα. Θα βάλω δύο πρέζες αλατάκι. Τέλεια. Και βουτυράκι κομμένο. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Παγωμένο είναι από το ψυγείο μόλις το έβγαλα. Και το ρίχνω μέσα. Και τι κάνω. Περιμένω να λιώσει τελείως το βούτυρό μου μέσα στο γαλατάκι μου. Παράλληλα έχω προθερμάνει το φουρνάκι μου στους 180 βαθμούς στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 180 βαθμούς στον αέρα. Μόνο μία, μόνο μία, και στον κόσμο καμία. Πώς θα το κάνω αυτό, δεν γίνεται, πρέπει να το κάνεις. Ό,τι κι αν κάνεις. Πού τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρει, τα διαβάζει στα μάτια. Αλήθεια. Αλήθεια. Τι έλεγες να. Δεν ξέρω, σε βλέπω αλλιώς. Καλά πάμε. Καλά είμαστε. Ναι. Μα η ζωή δεν είναι flat, δεν είναι κάθε μέρα καλά και πάμε. Έχεις δίκιο, τι να κάνουμε. Έχει πάνω, έχει τα κάτω. Τα σκάφανε πάνε μας μετά. Αυτά λέγαμε τόση ώρα από εκεί. Ακριβώς. Τους είχαμε αλλαγή λοιπόν στην κρέμα. Όχι. Άλλαξες κρέμα πατησερή. Εντάξει. Λοιπόν, έριξα μέσα λευράκι, παιδιά, και τι γίνεται. Αρχίσω και ανα... Ό,τι μα, ό,τι μα, ό,τι κι αν γίνει. Θα σε για μένα μεγάλα εκείνη. Μάνα δική μου, δική μου, δική μου. Κι αγαπημένη. Μάνα όλος, ό,τι μα, ό,τι μα, ό,τι κι αν γίνει. Θα σε για μένα.
Εντάξει, αυτό μας έγινε ζυμαρένιο. Παιδιά, ναι, να πω εδώ πέρα δύο πραγματάκια. Η επιτυχία στο καλό σου, έριξα και το αλευράκι μου μέσα στο μείγμα, ξαναλέω, γάλα, νερό, βούτυρο, ζάχαρη και αλάτι. Η επιτυχία λοιπόν για να γίνει είναι όσο μπορούμε περισσότερο, είναι έτοιμο αυτό, να αφαιρέσουμε την υγρασία από το ζυμαράκι μας. Άρα, όπως είναι εδώ πέρα, θα πάω και θα το ρίξω εδώ μέσα, ναι, και θα το χτυπήσω με το σύρμα, όπως βλέπετε, ναι, μέχρι να μου κρυώσει τελείως, ναι, για να μπορώ να προσθέσω μετά τα αυγουλάκια. Οπότε εγώ εδώ πέρα έχω ήδη μια παγωμένη ζύμη, να τη βάλω μέσα. Και τι γίνεται, παιδιά, άλλο μυστικό για τη ζύμη σου. Όσα περισσότερα αυγουλάκια μας πάρει το ζυμαράκι μας όσο το χτυπάω, τόσο πιο σωστή είναι η ζύμη. Αλήθεια. Εγώ έχω δώσει στη συνταγή... Όπα, με συγχωρείτε. Μεράκλωσε. Εγώ έχω δώσει συνταγή 4 με 5 αυγά. Αν το ψήσετε το ζυμαράκι μέσα στην κατσαρόλα για 5 λεπτάκια και φύγει όλη η υγρασία, θα είναι έτσι όπως σας λέω, θα πάρει και τα 5 αυγουλάκια. Και ξεκινάω και ρίχνω ένα-ένα τα αυγά. Ένα-ένα τα αυγά, περιμένω να απορροφηθεί το πρώτο, προτού ρίξω το επόμενο. Κοιτάξτε εδώ. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Θα αφήσω να χτυπηθεί, δεν θέλει πάρα πολύ χτύπημα, κάτσε να πάω πίσω αυτά. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπη. Κάτι εσύ, τι άλλο να ζητήσω αυτή τη ζωή. Αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς μου έχει γίνει το ζυμαράκι, θέλω να δείτε. Πολύ ωραία. Μαστιχωτό, κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε. Μαστιχωτό, ωραίο. Και όπως είναι αυτό, το βάζουμε μέσα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Όπως είναι εδώ πέρα, βλέπεις, τα έχω όλα. Θα βλέπω να ρωτήσω κάτι. Τα σου μπορώ να τα αγοράσω έτοιμα και να μου μάθεις τα υπόλοιπα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Υπάρχουν μπορεί. Το εμπόριο. Υπάρχουν, όχι, δεν ξέρω, ρωτάω, ρε παιδί. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν, και όχι, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι εντάξει, αν είσαι μερακλού, θα κάτσεις. Αν όμως θέλεις να τρως καλά, αλλά δεν θες να μπεις και στη διαδικασία του μέχρι και αυτό να αγοράσω για να μου βγει. Σωστά. Ο, να το. Ήθελα να δω αν βγαίνει. Λέω, μήπως με τη σοκολάτα είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, δεν ήξερα να το έχεις ανοιχτό. Δεν ξέρω από αυτά. Δεν παίζω εγώ με τη ζαχαροπλαστική. Δεν την ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Είναι άγνωστη. Σωστά, αυτό, όχι, υπάρχει. Γι' αυτό με βλέπεις και σε ρωτάω για μαγειρική. Δεν θα έλεγα ποτέ αυτό να το πάρω έτοιμο, αυτό να το κάνω έτσι. Σουδάκια υπάρχουν στο μικρό. Σαβαγιάρι υπάρχουν για τυραμισού. Σαβαγιάρι με τα μακρουλάτα. Ό,τι γουστάρι υπάρχει στο εμπόριο. Τώρα εγώ μιλάω, τώρα θέλω να σα τα μάθω όλα. Εσύ καλά κάνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που λατρεύουν να τα κάνουν μόνο. Βάζω τη ζύμη μου λοιπόν σε ένα κορνέ, σε μια σακούλα ζαχαροπλαστική. Μιας χρήσης. Δεν θέλει να σφίξει αυτό, κατευθείαν. Κάθετα, ακριβώς. Κάθετα, όπως είμαι, εδώ πέρα αρχίζω και δημιουργώ πολύ τα ωραία σουδάκια μου. Έχω προθερμάνει, ξαναλέω, κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η ζύμη μου. Έχω προθερμάνει, ξαναλέω, το φούρνο μου στους 180 βαθμούς. Αυτά τα δαχτυλάκια με αυτά τα νυχάκια δεν σου κάνουν πολύ παιδικά. Ναι, μου το έχουν ξαναπεί τα χέρια μου. Τι είναι αυτά τα δαχτυλάκια, είναι τώρα αυτά τα δαχτυλάκια. Τι είναι εδώ, ναι, λες και θα πάει σχολείο τώρα. Καρπός, διάβασες βρε σήμερα. Γιατί ο καρπός, κοιτάς τον καρπό. Ας τον καρπό. Τα δαχτυλάκια, λέω, με τα νυχάκια, αυτά τα μουρουδιακά. Τι να κάνω, ρε Λενάκι μου. Λοιπόν, μυστικό τελευταίο, μάλλον πάρα προτελευταίο για τα σου. Όπως είμαι εδώ πέρα, για να ισιώσω τις μυτούλες, βουτάω το δαχτυλάκι μου το παιδικό που έχω εγώ μέσα στο νεράκι και πιέζω. Βλέπεις, κοίτα εδώ πόσο ωραία γίνεται για να γίνει ομοιόμορφο. Έχω εδώ πέρα κρόκο με νερό αραιωμένο και αρχίζω και αλήφω. Και ψήνω στους 180 βαθμούς, ξαναλέω, στον αέρα για 20 με 25 λεπτάκια. 20 λεπτά ο φούρνος είναι δυνατό. Αυτό θα σηκωθεί προς τα πάνω. Ναι, 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 θα σηκωθεί προς τα πάνω. Λοιπόν, θα γίνει και τζούφιο πάει μέσα, αυτό. Και κοιτάξτε πώς θα γίνει μετά από 20 λεπτάκια, παιδιά. Εδώ. Το σουδάκι μας μέσα είναι αφρός, είναι αέρας. Θα σας πάσω ένα να δείτε. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Τη σοκολάτα πώς την έβαλες μέσα. Βλέπεις, θα σου πω τώρα μέσα. Περίμενε, να ανοίξω διαφημίσεις. Βάλε μπρος τα γκάζια. Το έχω βάλει, το έχω βάλει. Θα βάλες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Τι θέλω τώρα από εσάς, δεν θέλω και πολλά πράγματα. Μπείτε μέσα στο Instagram να δείτε τι έχω ανεβάσει. Αρχίζουμε με το προφιλτερό των πολυτελείας και πάμε τώρα να κάνουμε τη γέμισή μας. Έχω χτυπήσει κρόκους, τρεις κρόκους με 100 γραμμάρια ζάχαρη και εδώ πέρα έχω βάλει γαλατάκι με άλλα 100 γραμμάρια ζάχαρη. Συνολικά σας έχω δώσει 200 γραμμάρια ζάχαρη, αλλά είναι 100 και 100. Και σιγά σιγά έχω ζεστάνει το γαλατάκι μου, ρίχνω μέσα το γάλα μέσα στα αυγά, κοιτάξτε εδώ, και ρίχνω κακάο για να το κάνω σοκολατένιο, δεν βάζω σοκολάτα μέσα, corn flour για να μας δέσει το μείγμα μας εδώ και λίγη βανίλια, εκχύλισμα. Τέλεια. Και όπως είναι εδώ, κοιτάξτε, επιστρέφω το μείγμα στην κατσαρόλα και το ανακατεύοντας συνεχώς σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά με το σύρμα μου, ανακατεύω μέχρι να μου πήξει το μείγμα μου και να μου γίνει, κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο πηχτό έχει γίνει. Βλέπετε εδώ πέρα τη σοκολατίτσα μου.
Λοιπόν, παίρνω ένα μαχαιράκι, τρυπάω το κάτω μέρος του σου. Το βλέπετε? Πω, πω, παιδιά τα σπάει, αλήθεια. Και γεμίζω, κοιτάξτε εδώ, όλο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό, άλλο ένα και τελειώνω. Έχω ήδη τρυπήσει ένα. Καλά, εντάξει, θα το κάνετε τον άντρα σας σήμερα, την κοπέλα σας κονιόρδισα. Έτοιμο, αυτό ήταν το σου. Ελιάκι μου, ένα σακαλά. Ελιάκι μου, όμορφο. Λοιπόν, μπορώ σας παρακαλώ πάρα πολύ να δώσω άλλη μια τούρτα. Τώρα σας μπέρδεψα γιατί έχω έρθει.